Φωτιά η τιμή του κριτικού λαδιού στα ράφια, καθώς αγγίζει τα 13 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο, με το διατροφικό χρυσό να έχει εξελιχθεί σε οικονομικό χρυσό στο χρηματιστήριο των τιμών. Πολύ ακριβό. Ποιος θα το πάρει στο ράφι 13,5. Ποιος θα το πάρει. Εκεί θα μένει, στο ράφι θα μένει. Που τι θα δώσει, μια να πάει κάτω μετά, αναγκαστικά. Θα παίρνω τα άλλα του, τα φτηνά, τα σπορέλαια. Ακριβό το λάδι, αλλά φέτος δεν βγάλουμε καθόλου. Δεν έχουν ελιές καθόλου. Ελιές. Πέρσι βγάλα 4 τόνους. 4 τόνους. Το έχετε πουλήσει όλο. Ναι. Το ελαιόλαδο πουλιέται χρυσό με την αύξηση μέσα σε έναν μήνα να αγγίζει το 35%. 19 του μήνα ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουμε αύξηση στο ελαιόλαδο 130% με σχέση το 2022. Ο τόνος σε δολάρια είναι 9.000 δολάρια τώρα ο τόνος. Μέσα σε ένα μήνα, μέσα στο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, είχαμε μία αύξηση 35% σε ένα μήνα. Από 9.20 στο ράφι έχουμε φτάσει σήμερα στο 13.25. Να φάνε και οι αγρότες, από πεινούνε και διψούνε. Αυτό να πείτε. Και καλά είναι το λάδι και αού πάει. Εσείς πώς το πουλήσατε? Εγώ το πουλήσα 8.5. Ήρθε και η εποχή του αγρότη να φάει κι αυτός. Όλα τα χρόνια δουλεύαμε για τις πόλεις. Να δουλέψουν κι αυτοί τώρα για μας. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να πληρώνουμε συνέχεια λιπάσματα, εργατικά, σκαψίματα, ένα σωρό και να μας το έχουν 2,60. Στα 8 ευρώ και 40 λεπτά η τιμή παραγωγού στο νησί μας, ωστόσο αρκετοί παραγωγοί θα αναγκαστούν φέτος να αγοράσουν λάδι, καθώς όπως εκτιμάται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στο νησί μας δεν θα ξεπεράσει τους 30.000 τόνους. 130.000 τόνους ελαιόλαδο παράξαμε πέρυσι στο νησί, φέτος δεν θα παράξουμε ούτε 30.000 τόνους. Καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνει ούτε στην εγχώρια κατανάλωση. Είναι ακριβό, οπωσδήποτε είναι ακριβό, αλλά τι κάνουμε. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν πολλή οικονομία οι πολίτες από εδώ και πέρα στο λάδι. Ή θα στραφούν προς τα άλλα λάδια. Άλλα λάδια, τα σπορέλια και τα αυτά. Να πάρει και ο παραγωγός μια χρονιά έτσι. Λίγο παραπάνω. Ο καταναλωτής, τι να κάνει, πάντα ας πούμε, πληρώνει παραπάνω. Ναι. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν ακριβά το ελαιόλαδο, ενώ εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, όπως και στον χώρο της εστίασης. Δυστυχώς, όταν είναι το προϊόν ακριβό, αρχίζει και φεύγει από τις διατροφικές μας συνήθειες. Σοβαρές αλλαγές στην εστίαση και θα δούμε και φαινόμενα να ψεκάζουμε τη σαλάτα πλέον, όπως μας είχαν λανσάρει μια φορά οι Ιταλοί, ότι πρέπει το λάδι να το ψεκάζουμε στη σαλάτα και όχι να έχουμε το μπουκάλι και να τρέχει πάνω. Στη σαλάτα λέει θα βάζουμε, λέει, με σπρέι. Με σπρέι, μάλιστα, να σου πω δίαιτα. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη μειωμένη παραγωγή λαδιού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στα φαινόμενα κλοπών λαδιού που έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, Μύρων Χιλετζάκης. Η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Έχει περιοχή που έχει 36 μήνες να βρέξει. Βλέπουμε και ένα άλλο φαινόμενο στην Ισπανία. Βλέπουμε κλοπές ελαιολάδου. Σε μια οικογενειακή επιχείρηση τυποποιητών κλαπήκανε 50.000 λίτρα ελαιόλαδο 30 του Αυγούστου που ανέρχονται σε 450.000 ευρώ.